Το τελευταίο τετραήμερο τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2024, διαπιστώνοντας την έντονη και αγωνιώδη προσπάθεια των Υπουργών και των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να πείσουν τους πολίτες ότι η χώρα ζει μια μοναδική εποχή ευημερίας. Όμως αυτή η προσπάθεια, που είναι προφανώς επικοινωνιακά και επιτελικά σχεδιασμένη, έχει ένα δομικό πρόβλημα. Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που ζουν οι πολίτες. Όση προπαγάνδα και αν χρησιμοποιείτε, δεν μπορείτε να κρύψετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στη χώρα μας είναι η ακρίβεια, η οποία ξεκινάει από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής σας. Το λένε ξεκάθαρα όλες οι δημοσκοπήσεις. Λίγο πριν ανέβω, διάβαζα ότι 6 στους 10 δεν τα βγάζουν πέρα με την ακρίβεια, ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη καταραίει και ότι δεν βγαίνουν ούτε οι μικρομεσαίοι ούτε οι επιχειρήσεις, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε καν τις ρυθμίσεις σε όλα αυτά που χρωστάνε σε δημόσια και ασφαλιστικά ταμεία. Όσο για να μαγειρέψει τα νούμερα ο κύριος Χατζηδάκης, ακολουθώντας και την δημιουργική λογιστική του κυρίου Αλογοσκούφη, δεν μπορεί να κρύψει τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα οποία λένε ξεκάθαρα ότι στη χώρα μας έχουμε πληθωρισμό απληστείας. Δηλαδή, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθωρισμού εξαρτάται από τα κέρδη των επιχειρήσεων.